Οι μέρες περνούν και η αντίστροφη μέτρηση έχει ήδη ξεκινήσει για το ποιος θα είναι ο επόμενος προπονητής του Ολυμπιακού. Με τον Άντωνη Κορδόν και τους συνεργάτες του να έχουν φτιάξει την τελική λίστα και από εκεί και πέρα να έχουν κατατεθεί προτάσεις, να έχουν γίνει συζητήσεις και βεβαίως να αναμένονται οι όποιες ανακοινώσεις. Ένα από τα ονόματα τα οποία συνεχίζει να βρίσκεται στο ερυθρόλευκο κάδρο είναι ο coach Μπορδαλάς, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες από την Ισπανία έχει ήδη πρόταση. Ωστόσο, στην εξίσωση βρίσκονται τα ονόματα και των Γκαρίδο αλλά και του Τζενάρο Γκατούζο, ο οποίος είναι αλήθεια πως έχει αρκετές συμπάθειες μέσα στην ερυθρόλευκη διοίκηση. Στο μεταγραφικό κομμάτι, και από τη στιγμή που ο Σεντρίκ Μπακαμπού ετοιμάζεται να φορέσει τη φανέλα της Αλ Νάσερ από το Ντουμπάι, δημοσιεύματα του τύπου κάνουν λόγο για ενδιαφέρον προς τον επιθετικό της Αλ Ντουχαήλ, Μάικλ Ολούγκα, ο οποίος με την ομάδα του Κατάρ, στην οποία θυμίζουμε ότι είναι προπονητής ο Ερνάν Κρέσπο, έχει 83 γκολ σε 83 συμμετοχές. Είναι από την Κένια, έχει αγωνιστεί στην Ιαπωνία και την Ισπανία και με τα 1,93 του θεωρείται ένας πραγματικός killer. Θυμίζουμε ότι τέτοια εποχή, από λίγα χρόνια, ο Ολυμπιακός είχε πάρει και πάλι παίκτη ως ελεύθερο από την Αλ Ντουχαήλ. Ο λόγος για τον θρυλικό Γιουσέφ Ελαραμπή.